Καλησπέρα, καλησπέρα. Πείτε μου κάτι, εσείς έχετε όλο το βάρος και το φορτίο εκεί. Μου είπε ο κύριος Γαρουφαλιάς ότι δέχεστε χιλιάδες καθημερινά, έτσι. Χιλιάδες. Είναι γεγονός. Πείτε μου κάτι, αυτοί οι άνθρωποι χιλιάδες, για να συνειδητοποιήσω ένα κόστος υποδοχής, σε όλους δίνεται από ένα βιά το φαΐ? Δεν το δίνει το φαΐ ο Δήμος, είναι από το κράτος, είναι η αστυνομία, έχει συμβάσεις και δίνει αυτούς οι οποίοι είναι φιλοξενούμενοι στο κέντρο έως όπου γίνει η διεκπαιρέωση του. Άρα να υπολογίσω, ότι αυτό το δυστυχισμένο κράτος θέλει και 3.500 μερίδες φαΐ για τους δυστυχισμένους που φτάνουν εκεί, έτσι. Τρία τουλάχιστον. Έτσι. Και πείτε μου κάτι. Επειδή έχω δημοτικό συμβούλιο και ήρθα να σας πω δύο πράγματα. Ό,τι είναι θέλετε, ένα θέμα τεράστιο, είναι καταστατικό, το γνωρίζετε, άλλωστε πολύ καλύτερα από εμάς. Ναι. Το οποίο καλείται να διαχειριστεί η Ελλάδα από μόνη της, χωρίς συμπεριφορές μέχρι σήμερα από Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμούς. Ναι. Και πολύ περισσότερο καλείται ο Δήμος του και οι άλλοι Δήμοι των νησιών μας να προσέρνουν στις πλάτες τους. Αυτή τη στιγμή το βάρος είναι τεράστιο. Είχα προειδοποιήσει πριν αρκετό διάστημα ότι θα υπάρξει εκρηκτική αύξηση των ρυθμών που μας έρχονται οι μετανάστες, όταν υπάρχουν και τεράστια κέρδη στο κύκλωμα που τους διακινεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια εκρηκτική αύξηση και μας έρχονται κάθε μέρα περίπου 4.000 πρόσφυγες μετανάστες, αλλά μπορεί να μορφωθούν 14. Γι' αυτό έχουμε αναλάβει μια προσπάθεια ως Δήμος να διεθνοποιήσουμε το θέμα με επισκέψεις και επιστολές προς τις αρμόδιες αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους διεθνείς οργανισμούς, αλλά και επισκέψεις μου στην Τουρκία, στα τουρκικά παράλια, συζητήσεις με τους εκεί δημάρχους και τα εκμεθυντήρια, ώστε να προσπαθήσουμε από κοινού να ελαφρύνουμε, να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Έχουμε μια κοινή πρόταση. Οι Τούρκοι, πέστε μου κάτι. Αυτή η πρόταση, ακούστε με, να ολοκληρώσω ένα λεπτάκι. Ναι, αυτή η πρόταση υπάρχει, έχει υποθεί και έχει συζητηθεί και με τους Τούρκους και είναι θετική προς αυτή την κατεύθυνση. Αρχές Οκτωβρίου θα γίνει ένα συνέδριο στην Ελλάδα που θα συμμετέχουν και οι Τούρκοι. Θα καλυφθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίσως και ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος, και οι οργανισμοί, ώστε να πάρουμε μια θέση κοινή και να φύγει η Ευρωπαϊκή Ένωση να την υλοποιήσει. Είμαστε σε αυτήν την κατάσταση σήμερα. Δεν μπορεί ο ένας να ρίχνει τις ευθύνες στους άλλους, γιατί πραγματικά γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες και από το λιμενικό και από την αστυνομία και από εμάς την αυτοδιοίκηση, τη συγκεκριμένη, θα έλεγα, θα μου επιτρέψετε, που έρωνε τις αμαρτίες του κόσμου, των μεγάλων δυνάμεων και των μεγάλων συμφερόντων που δημιουργούν το πρόβλημα της παρτίας των ανθρώπων που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν. Αλλά δεν βάζουμε κάτω τα όπλα, το παλεύουμε και πιστεύω ότι με αυτές τις προτάσεις που έχουμε μπορεί να βρεθούν και λύσεις. Κύριε Δήμαρχε, να σας αφήσω να πάτε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Πατουλή.